Είμαστε το βράδυ στο ναό μας και μετά από 700 χιλιόμετρα, τα οποία εύχομαι να τα μετρήσει ο Θεός, όχι προσωπικά, αλλά για τον σκοπό μας πάντοτε, για αυτό το σκοπό που έχουμε στη ζωή μας, θέλω λίγο πριν πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε, να ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή. Στο βιβλίο της Τρίτης Βασιλιών, όπως είναι η σειρά μας, έτσι, σας είπα ότι κάποια στιγμή θα συναντήσουμε τον προφήτη Ηλία. Για να έρθει όμως στη γη ένας προφήτης Ηλίας, έπρεπε να έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό νωρίτερα. Και είναι παράδοξο να πει κανείς γιατί έγινε το σοβαρό στην εποχή του Σολομώντος, αφού ο Σολομώντας ήταν ο βασιλιάς που είχε στο απόγειο της δόξης του και όλη τη γη της Επαγγελίας, αλλά και όλους τους Ισραηλίτες ευχαριστημένους. Αυτό έγινε για τον εξής λόγο, ο οποίος περιγράφεται στο 11ο κεφάλαιο, το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα, της Τρίτης Βασιλιών. Ο Σολομώντας, όπως ξέρετε, αγαπούσε πολύ τις γυναίκες, το έχουμε ξαναπεί. Και είχε 700 πρώτης σειράς και 300 δεύτερης σειράς. Εντάξει, δεν τις είχε όλες μαζί, αλλά ήταν δικές του. Ήταν χρεωμένες στο βασιλιά Σολομώντα, γιατί τότε η πολυγαμία επιτρεπόταν, έτσι. Δεν τον αφαιρούσε ο Θεός το δικαίωμα αυτό, να έχει δηλαδή πολλές γυναίκες. Αλλά τι συνέβη. Αυτός έκανε το εξής λάθος. Προσέξτε τη διαφορά αμαρτίας με απιστία. Με το να μην είσαι πιστός στον Θεό. Πήρε γυναίκες ειδωλολάτρησης. Έτσι, ενώ θα μπορούσε να έχει χίλιες πιστές. Και αυτές σιγά σιγά τι τον έκαναν, πες, όπως είναι το γνωστό ιστορικό φαινόμενο της γυναίκας, τον γύρισαν να κάνει ειδωλολατρικές θυσίες. Εκεί τι θα έκανε ο Θεός εκείνη τη φάση. Θα θύμωνε και μάλιστα πολύ άσχημα. Και άρχισε να παίρνει τη χάρη του από πάνω του, όχι παραλαμβάνω γιατί αγαπούσε τις γυναίκες, αλλά γιατί θυσίαζε στον Θεό Βάλα, έτσι, και στην Αστάρτη, γνωστές θεότητες, τις έχουμε ακούσει, που ήταν η Αιγύπτια, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Και φυσικά άρχισαν οι μάστιγες εναντίον του και να πεθαίνουν τα παιδιά του και οι γυναίκες του κτλ. Και τέλος πάντων να φτάνει η στιγμή κατά την οποία ο Ιεροβοάμ, ο υιός του Ναβάτ, που ήταν ένας από τους τρεις εχθρούς του σοβαρούς, τελικά να γίνεται αυτός βασιλιάς στη θέση του πιανού, του σοφού Σολομώντος, του οποίου τη σοφία θα τη δούμε παρακάτω σε ξεχωριστό βιβλίο. Σοφία Σολομώντος τον άγνωσμα. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσε ο Σολομών να εξολοθρεύσει τον Ιεροβοάμ και ενώ είχε τον γιο του τον Ροβοάμ για να βασιλεύσει, μετά από 40 χρόνια δικής του βασιλείας, ο Θεός τον ακύρωσε τον γιο του, έτσι, γιατί ήταν πολύ αυθάδης και ενώ ζήτησαν οι Ισραηλίτες μια ελάφρυση στα βάρη που τους είχε, αυτός τους έβαλε περισσότερο και για τις αμαρτίες του πατέρας του δίχασε το βασίλειο και τελικά ανέλαβε ο Ιεροβοάμ, ο οποίος ήταν άσχετος με την συνέχεια της βασιλείας. Αυτός πάλι με τη σειρά του έχασε τον μπούσουλα. Ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβάμ, ήταν 16 ετών όταν ανέλαβε, ο Σολομώντας ήταν 12, θυμάστε. Ο Ιεροβοάμ χάνει και αυτός τον μπούσουλα, πάντα σε σχέση με την ειδωλολατρία, προσέξτε, αυτό που δεν ανέχεται ο Θεός σε καμία περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι η ειδωλολατρία. Στην Καινή Διαθήκη είναι η αίρεση, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά φτάνουμε στο σημείο, μετά από τόσες ειδωλολατρικές υποχωρήσεις, οι τιμωρίες να είναι σκληρές και να ζητάει πλέον ο λαός τους προφήτες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, μπορεί κάποτε να ζήτησε βασιλιάς επειδή είχαν οι άλλοι λαοί, αλλά κατάλαβε τελικά ότι η εξουσία δίδεται από τον Θεό στους προφήτες, οι οποίοι πάντοτε είναι τι, σίγουρα όργανα του. Δεν είναι βασιλείς οι οποίοι παρασύρονται από κάτι. Έτσι. Και για να μην σας το πολυλογώ, επενέβησαν κάποιοι προφήτες, τα λέγαμε αυτοί που ζούσαν τότε, ένας γέρος επάνω σε ένα βουνό, ένας άλλος παρακάτω κτλ. Αλλά φαίνεται ότι
ήταν τόσο σοβαρή η αποστασία που έπρεπε να γίνει η μεγάλη επέμβαση τώρα, έτσι. Και η μεγάλη επέμβαση έρχεται να συμβεί από το γνωστό μας πρόσωπο, το πολύ σοβαρό και το πολύ ζωντανό, και δεν το λέω ζωντανό γιατί ζει ο προφήτης Ηλίας, ξέρετε, και δεν έχει πεθάνει και θα τον δούμε κάποια στιγμή, και μάλιστα λέει η προφητεία από τους δέχτες της τηλεόρασής μας, θα τον δούμε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον ενόχνο κυρί τη μετάνοια, αλλά πιο πολύ από τον ζήλο και τη ζέση που είχε σαν πιστός άνθρωπος ο προφήτης Ηλίας. Λοιπόν, Ροβάμ ή Ροβάμ, σας τα είπα, έτσι, πέφτει ένας, πέφτει άλλος, Αβιού, Ασά, Ναδάβ και τα λοιπά, ένας ο βασιλιάδες περνάνε ένας μετά τον άλλο και συνεχίζουν το βιολί το ίδιο. Μέχρι το σημείο που φτάνουμε μετά Βασά, Ιλά, Ζαμβρί, τέλος πάντων, είναι βασιλιάδες που δεν έχουν αξία γιατί, είχαν πέσει την ολολατρία. Και έρχεται τελικά ο Αχάβ, τον οποίο θα συναντήσουμε στη ζωή του προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι ο χειρότερος από όλους. Όταν λέμε χειρότερος από όλους, ειδωλολατρία και ειδωλολατρία και θυσίες και αγάλματα και δεν συμμαζεύεται. Και όλα αυτά οδηγούσε και το λαό. Δεν τα κάνει μόνος του, στο παλάτι να πεις ότι τα κάνει μόνος του, γιατί ξέρετε ότι ό,τι κάνεις, το διδάσκεις μετά να το κάνει κι ο άλλος. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται άλλος. Δεν μπορεί να το κρατήσεις μέσα σου. Και φυσικά έρχεται η ώρα στο κεφάλαιο μετά τον Αχάβ, δηλαδή στο κεφάλαιο 17 της Τρίτης Βασιλιών, έτσι, αυτός ο Σαμαρίτης, γιατί ήταν Σαμαρίτης ο Αχάβ, να πολεμηθεί κατά μέτωπο από τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας λοιπόν, στο 17ο κεφάλαιο, ο οποίος καταγόταν από τη θέσβη, έτσι, Ηλίας ο θεσβήτης, τη θέσβη της Γαλαάδ, πήγε και λέει μπροστά σε όλους, αν δεν βάλετε μυαλό στον Αχάβ φυσικά και σε όλους όσους είχαν μαζευτεί εκεί, θα ξεκινήσει ή μάλλον θα σταματήσει να βρέχει. Πάνω όμως αφήνει την αναμπουμπούλα, πιάνει ο βασιλιάς να τον κυνηγήσει και φεύγει ο προφήτης Ηλίας και πάει, θυμάστε που, στις σπηλιές και στα όρη και στα βουνά, έτσι. Πάει λοιπόν εκεί και τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, έναν κόρακα ο οποίος τον πήγαινε το πρωί ένα κομμάτι ψωμί να φάει και το βράδυ ένα κομμάτι κρέας και το συντηρούσε εκεί δίπλα στους καταράκτες. Με την ανομβρία όμως στερεύουν και οι καταράκτες και ο προφήτης Ηλίας κατεβαίνει προς τα κάτω να βρει κάτι να φάει, κυνηγημένος πάντοτε από τους ισχυρούς της γης, και βρίσκει τη χείρα στη Σαρεπτά της Σιδονίας, η οποία τον βάζει να φάει κάτι της. Μετά αυτό ζητάει κάτι παραπάνω και μετά αυτή πέσει με τον εαυτό της τι εμπιστοσύνη να δώσει, και εφόσον δίνει εμπιστοσύνη στον προφήτη Ηλία, ο γιος της που πεθαίνει αναστέλλεται από αυτόν. Και αυτό είναι το μέγα θαύμα που συμβαίνει στο σπίτι της, γιατί ο προφήτης Ηλίας είναι φωτιά. Στο τρίτο έτος της ανομβρίας, η οποία τι φέρνει, φέρνει μετά έλλειψη φαγητού και ούτω καθεξής, συναντιέται ο προφήτης Ηλίας με τον Αχάβ, αυτόν, ο Χάχα βασιλιά. Γιατί είναι Χάχας, γιατί λάτρευε τα είδωλα. Που και λάτρευσαν την κτήση οι Θεόφρονες, τις πέτρες, τα ντουβάρια, παρά τον τίσαντα και τους θεούς τους κατασκευασμένους. Και τι λέει ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος ας πούμε έκανε υπομονή κατά την εντολή του Κυρίου που τον είπε να φύγει στα βουνά, αλλά πλέον τελείωσε η υπομονή του, θα λέγαμε, και κατεβάζει και πληροφορεί έναν απόλουθο του Αχάβ, ο οποίος ήταν στην ουσία υπουργός οικονομικών του, τον Αβδιού, ο οποίος φοβόταν τον Θεό όμως, αλλά αναγκαστικά κάπου έμενε εκεί, κάπου το είχε χάσει, ότι θα γίνει μεγάλος χαμός και για να σταματήσουμε αυτό το χαμό πρέπει να μαζευτούν στο βουνό, το Καρμήλι Όρος, 450, προσέξτε, ιερείς του Βααλ, έτσι, κατά ομάδες, και να, λέει ο προφήτης Ηλίας, και να έρθουμε αντιμέτωποι να δούμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι.
Και πάνε αυτοί, τους μαζεύει όλους, τους ανεβάζει απάνω. Και λέει ο προφήτης Ηλίας, κοιτάξτε να δείτε, εσείς λέει, θα βάλετε τις θυσίες σας, ήταν ο Θεός Βάρ, αυτός ο οποίος είχα φτιάξει με το μυαλό σου. Και θα παρακαλάτε, θα λέτε με λίγα λόγια, σε ελεύθερη μετάφραση. Βάρ, ρίξε φωτιά να καούν τα κρέατα που σε βάλαμε εδώ, να κάνουμε θυσία σε σένα. Και θα φωνάζω την πόλη από εκεί. Και θα δούμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, γίνεται το περιστατικό. Αρχίζουν αυτοί. Βαλ, 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 βαλ. Στο τέλος κουράστηκαν να φωνάζουν. Τίποτα δεν έγινε. Και λέει ο προφήτης Ηλίας, θα λέγαμε σήμερα έτσι, αφού είχε γελάσει με την καρδιά του, έτσι, ή είχε καθίσει ένα μέρος και βαριόταν που τους έβλεπε να φωνάζουν, έφερε τους δικούς του και είπε να ετοιμαστούν τα θυσιαστήρια, να γίνουν στίβες από ξύλα και πέτρες, και ξύλα και πέτρες, προσέξτε, και να μπουν πάνω τα σφάγια, τα ζώα που θα προσφέραν στο Θεό. Πριν γίνει αυτό, όμως, τους είπε, ρίξε στο κάθε θυσιαστήριο πρώτα, μια φορά, 2 μετρητές νερού, ίσον με 25 κιλά. Σε κάτι θα λέγαμε με ντάνα, θα λέγαμε με ξύλα και πέτρες, ρίξτε. Σε αυτά που θα βάζουν φωτιά υποτίθεται, ρίχνουν. Ξαναρίξτε, ξαναρίχνουν, ξαναρίξτε, ξαναρίχνουν. 100 κιλά στο κάθε αυτό θυσιαστήριο νερό. Για να ποτίσουν τα ξύλα νερό, να μην καίγονται. Και κάθεται ο προφήτης Ηλίας και κάνει την προσευχούλα του, σύντομη και περιεκτική. Να φανταστείτε, περιλαμβάνει 5-6 στίχους από το 18ο κεφάλαιο. «Επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον με εμπειρή και γνώτο ο λαός τούτος, ότι εσύ Κύριος ο Θεός και εσύ έστω στην καρδία του λαού τούτου ο πίσω». Και με το που γίνεται η προσευχούλα αυτή, πολύ σύντομη του προφήτη Ηλία, όχι πήρε φωτιά τα θυσιαστήρια όλα, όχι κάηκαν τα ζώα, όχι πήγε η οσμία πάνω για να γίνει θυσία, αλλά κάηκαν και οι πέτρες, λέει. Και οι πέτρες κάηκαν. Και καίγονται οι πέτρες από τη φωτιά. Όχι. Αλλά από το προφήτη Ηλία τη φωτιά καίγονται. Σας τα λέω για να δείτε ποιος είναι ο προφήτης Ηλίας. Έτσι είναι λίγα λόγια. Και μόλις τελείωσε η αυτή, λέει ο προφήτης Ηλίας, μάζεψε τους αυτούς, τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς τους ιερείς της Εσχήνης, τους παπάδες των ειδώλων, και πάντως κάτω στο. Είχε ένα χύμαρο και ένα ποτάμι, θα λέγαμε, το βουνό κάτω. Πάντως κάτω και έρχομαι. Πάντως και έρχομαι. Και πήγε και μόνος του τους έσφαξε έναν-έναν. Και τους πετούσε το ποτάμι. Με λέγα λόγια, καθάριζε τον τόπο από τους ιερείς των ειδώλων. Που ήταν γεμάτη δαιμονική ενέργεια. Έτσι. Βέβαια, όπως έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές, εξαφανίστηκαν αυτοί πάνω μέσα στην πορεία του λαού του Θεού, δεν σημαίνει αυτό ότι θα μετανοήσουν κιόλας. Και άντε, ο Αχάβ λίγο φοβήθηκε. Αλλά πήγε στη γνωστή η Εζάβελ, το θυμάστε το όνομά της, που ήταν η γυναίκα του. Και σαν καλό παιδί λέει, η γυναίκα, ξέρεις τι έγινε σήμερα. Να, αυτό και αυτό. Και εκείνη έβγαλε διάταγμα να κυνηγήσουν τον προφήτη Ηλία. Όχι ο βασιλιάς. Τέλος πάντων, τον ξανακυνήγησαν τον προφήτη Ηλία και ο προφήτης Ηλίας, αποκαρδιωμένος πραγματικά, γιατί είχε έντονα συναισθήματα, βλέπετε, τους έκαψε όλους, τους έκανε 0 και πάλι αυτοί θέλανε τον άλλον. Λέει στην προσευχή του στον Θεό, στο 19ο κεφάλαιο, πάρε με Θεέ μου, λέει, από εδώ, έτσι, λάβε την ψυχή μου, γιατί βαρέθηκα δίπλα. Βαρέθηκα με αυτούς εδώ πέρα. Εντελώς. Γιατί ο προφήτης Ηλίας ήταν αυτό που λέει στο 10ο στίχο του 19ου κεφαλαίου της Θέτης Βασιλιών, «Ζηλώνε ζήλωκα το Κυρίο Παντοκράτορη. Η καρδιά μου πλημμυρίζει από αγάπη στο Θεό». Λέει, δεν μπορώ με αυτούς τους κάτω του μετρίου πλέον. Δεν μπορώ. Τους χαλαρούς, τους κλιαρούς, τους εμετικούς, που το μόνο που κοιτάνε το συμφέρον τους. Καλός και ο Θεός, αλλά κοιτάξτε να κάνουμε και την μπάζα μας. Και φυσικά, εκεί που κάθεται ο προφήτης Ηλίας σε μια ακρούλα και στεναχωριέται και θέλει να πεθάνει πραγματικά, σας το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό, πνέει ένας δυνατός άνεμος, έψαχνε το Θεό. Λέει, τι θα γίνει πλέον,
Τελειώνω, φεύγω, σβήνω. Σήμερα θα λέγαμε, επειδή συνηθίζεται, θα αυτοκτονήσω, θα λέγαμε σήμερα. Εκεί που καθόταν, λοιπόν, έρχεται ένας δυνατός άνεμος, έτσι απάνω του. Κοιτάει ο προφήτης, λες να ήρθε ο Θεός, κοιτάει, κοιτάει, δεν είδε το Θεό. Μετά από αυτό, πιάνει ένας σεισμός δυνατός. Εκεί όπως καθόταν έτσι σε ένα, πώς θα λέγαμε σήμερα, σε ένα τοίχο. Όχι τοίχο φτιαχτό, σε ένα πέτρα από βουνό. Πιάνει σεισμός του κουτουκου του κουτουκου, κοιτάει ο προφήτης Ηλίας, Θεέ μου εσύ είσαι. Καμία απάντηση, τίποτα. Και τελικά ήρθε κάποια στιγμή ένα λεπτό αεράκι και σε έσαι για να το χαϊδέψει το πρόσωπό του και κατάλαβε ότι έρχεται ο Θεός και όντως του παρουσιάστηκε ο Θεός και του λέει έκανες εσύ το καθήκον σου, ο λαός είναι δυστυχώς για κάψιμο, δώσε στον Ηλισσαίο το μαθητή σου τη μιλωτή σου και έλα εσύ θα σε φυλάξω για άλλη αποστολή, την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Στην ουσία προσέξτε, δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας, δεν τον είπε σταματάς. Τον είπε έλα εδώ τώρα, κάτσε λίγο στην άκρη, κάτσε στον πάγκο θα λέγαμε σήμερα και θα σε χρησιμοποιήσω πότε, στο μεγάλο το παιχνίδι. Έτσι, για να μην πείτε ότι, γιατί ήταν και νέος ο προφήτης Ηλίας, αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε, δεν νέος είναι ακόμα. Λοιπόν, φυσικά, ο προφήτης Ηλίας πέταξε τη μιλωτή του, όπως θυμόμαστε το περιστατικό έτσι, στον Ελισσαίο, ο οποίος τη ζήτησε και ήξερε ότι πλέον θα τον ακολουθήσει, θα γίνει ο ακολουθός του, ο διάδοχος του μάλλον, και έκανε μετά θυσία, ενώ ο προφήτης Ηλίας, όπως σας είπα, τον έβλεπε να φεύγει στον ουρανό, προσέξτε, αλλά όχι προς τα πάνω, έτσι, προς τα μέσα. Αυτή η ένδειξη είναι ότι ο προφήτης Ηλίας δεν έφυγε πάνω, έφυγε στη γη. Δηλαδή τον είδε να φεύγει με το πύρινο άρμα, έτσι, όχι έτσι. Έτσι. Και ο προφήτης Ηλίας τελειώνει την πορεία του εδώ, στο 20ο κεφάλαιο της Τρίτης Βασιλιών, για να ακολουθήσει και να δούμε μετά που με τώρα, φυσικά τι θα ακολουθήσει, αντιλαμβάνεστε, έτσι. Αφού αυτός ο ανύπαρκτος βασιλιάς έγινε θεία να φύγει ο προφήτης Ηλίας, φανταστείτε τι πρόκειτο να πάθει μετά. Έτσι. Σύντομα και περιεκτικά συναντούμε τον προφήτη Ηλία στην αγιογραφή, αλλά κρατάμε το ζήλο του, ο οποίος ήταν τόσο δυνατός που ο Θεός τον αξίωσε μαζί με τον άλλο προφήτη, τον παππού του Νόε, έτσι, τον Ενόχ, να παραμείνουν ζωντανοί και παντοτινοί μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, που τότε θα μαρτυρήσουν για τον Χριστό, έτσι. Τελειώνει λοιπόν η εποχή του Σολομώντα, πάμε στον προφήτη Ηλία. Στην επόμενη φορά θα πούμε και στο Τετάρτης Βασιλιών το βιβλίο, έτσι, να δούμε και εκεί τι παίζεται και μετά από αυτό θα πάμε στα τελευταία, τα παραλυπόμενα της Βασιλείας των Ισραηλιτών στη γη της Επαγγελίας. Με λίγα λόγια βλέπουμε την πορεία του λαού του Θεού, τις μορφές που μέσα είναι συγκλονιστικές, αλλά και το πώς ο διάβολος κατορθώνει κάθε τόσο μετά από λίγα χρόνια να ρίχνει το λαό αυτό πάλι στα ίδια και τα ίδια. Έτσι είναι τραγικό, πραγματικά. Αυτή η παλινοδία, η κολοτούμπα δηλαδή, είναι φοβερή. Γι' αυτό και ξέροντας ο πατέρας ότι έτσι είναι τα πράγματα, έστειλε τον Υιό για να υπάρχει τι, η μετάνοια. Κάθε μέρα μετάνοια, μέχρι εσότου φτάσουμε στο σημείο της σωτηρίας. Γιατί αλλιώς δεν γίνει. Να πεις ότι αξιολογικά θα φτάσεις επάνω, δεν μπορεί να το κατορθώσεις. Θα φτάσεις πώς, κάθε μέρα πέφτοντας ένα σκαλοπάτι, την επόμενη ανεβαίνεις δύο. Κάπως έτσι. Αύριο, σύμφωνα με το πατρό εορτολόγιο πάντοτε, έχουμε 25 Μαρτίου. Ευαγγελισμός. Κυριακή και Ευαγγελισμός. Και μαζί γιορτάζουμε φυσικά και τον Ιωάννη της Κλίμακος, έτσι. Κάθε Τετάρτη Κυριακή της Σαρακοστής της Μεγάλης, κάθε χρόνο,
γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Και μετά γιορτάζουμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία στην επόμενη Κυριακή. Τώρα λοιπόν που έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα, τι συμβαίνει? Συμβαίνει να έχουμε στον Απόστολο, έχετε το κείμενο μπροστά σας, έτσι, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, να έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος αυτός είναι ο αρχηγός της σωτηρίας μας και αυτός μόνο θα μας σώσει πώς, προσέξτε, αν δεν παραμελήσουμε εμείς, έτσι, αν δεν παραμελήσουμε τη σωτηρία. Γι' αυτό πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ τι θα συμβεί. Έχει το κείμενο μπροστά σας, είναι προς τη Εβραίους επιστολή, η οποία είναι, όπως είπαμε, πολύ σημαντική επιστολή. Έχουμε άλλα κείμενα, έχουμε. Δώστε εκεί στην πόρτα, όποιος μπαίνει, να παίρνει. Να μην κοιτάμε το ταβάνι, ούτε το πάτωμα. Ωραίο ταβάνι, ωραίο πάτωμα. Αλλά θα θυμάστε, ούκ ελάτωσαν τη κτήση οι Θεόφρονες παρά τον Δίσαντα. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχους 11 με 18, τα εξής. Για να μας δείξει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός μόνο θα μας σώσει και αυτός κάθε τόσο θα μας ξυπνάει για να μην αμελήσουμε για τη σωτηρία μας, αλλά και αυτός τι, εξαιτίας του έχουμε ελπίδα για να σωθούμε, αλλιώς δεν έχουμε. Δεν υπάρχει ελπίδα αλλιώς. Λέει λοιπόν, «Ότε γάρ αγιάζουν και αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες». Γιατί θα σωθούμε? Γιατί με τον Χριστό ενωνόμαστε, ο αγιάζουν, προσέξτε, και οι αγιαζόμενοι, οπότε είμαστε όλοι ένα, έτσι, εξ ενός πάντες. «Διήν αιτίαν ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν». Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας λέει αδελφούς. Γιατί? Γιατί είναι ο αγιάζουν και οι αγιαζόμενοι. Και όλοι είναι από τον Πατέρα, δηλαδή ο Χριστός έγινε μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος που αρέσει πολλές φορές να λέγεται, να αυτό αποκαλείται, ο Υιός του ανθρώπου. Ενώ θα πρέπει να, θα λέγαμε εμείς, να λέει ο Υιός του Θεού, αυτός λέει Υιός του ανθρώπου. Για να δείξει ότι είναι Υιός της Παναγίας, είναι Υιός του ανθρώπου. Λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησία υμνήσωσε. Αυτό είναι λόγιο του Χριστού. Λέει στον Πατέρα, θα πάω, τι, να απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου. Να μιλήσω για σένα στους αδελφούς μου. Ποιοι είναι οι αδελφοί του? Εμείς. Και πάλι, εγώ έσω επεπιθώ σε αυτό. Και πάλι, ειδή εγώ και τα παιδεία, άμοι έδωκεν ο Θεός. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, λέει, «Επιούν τα παιδεία και κοινών και σαρκός και αίματος», επειδή λοιπόν τα παιδιά του Θεού, προσέξτε, εκ των οποίων είναι ο Χριστός ως κατά σάρκα Υιός και εμείς ως κατά χάρη, επειδή λοιπόν τα παιδεία, εμείς και αυτός, κοινωνήσαμε σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέσσε τον διάβολο. Τι γινόταν λοιπόν? Μπορούσε πάνω στο σταυρό, να το πούμε έτσι με λίγα λόγια, να υποφέρει ο Θεός? Τι γίνεται? Ο Θεός δεν εντάσσεται μέσα στα στοιχεία της φύσεως, δεν μπορεί να πονέσει, δεν μπορεί να κρεμαστεί, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Τι έγινε? Πήρε το σώμα του ανθρώπου και τι έγινε? Σαν άνθρωπος υπέφερε πάνω στο σταυρό και σαν Θεός, αλλά τι, το σώμα του πέθανε. Δεν μπορούσε να πεθάνει ο Θεός και γι' αυτό λέει τι έγινε, απάλλαξε από τους ανθρώπους, από αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, του τέσσερι τον διάβολο. Και απαλλάξε τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζει, ένοχοι ίσαν δουλεία. Και έτσι λοιπόν απαλλάξει, λέει, αυτούς οι οποίοι φοβούμενοι τον θάνατο ήταν δούλοι από αυτό το άγχος και την ανησυχία όλα τα χρόνια τους. Λέγανε θα πεθάνουμε, θα κάνουμε, και δεν το παίρνουν αυτό σωστά όπως έπρεπε να το πάρουν, γιατί δεν είχαν ελπίδα. Θα πεθάνουμε, θα πάμε στον Άρη. Πέθαινα και πηγαίνω στον Άρη. Τώρα ποια είναι η διαφορά? Πεθαίνω και αν θέλω πάω στον παράδεισο και αν δεν θέλω πάω στην κόλαση.
Έτσι. Λοιπόν, ούγα δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν λέει, έπρεπε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος, προσέξτε, γιατί. Γιατί δεν είχε να κάνει με αγγέλους, είχε να κάνει με ανθρώπους. Άρα τι έγινε, έγινε ένας από εμάς. Αυτό δεν είναι να πει εδώ. Και φυσικά, επειδή επιλαμβάνεται σπέρμα του Αβραάμ, δηλαδή τους ανθρώπους, την συνέχεια του Αβραάμ, τους απογόνους του, όθεν όφιλε, λέει, κατά πάντα της αδερφής ομοιωθήν. Γι' αυτό όφιλε να γίνει με τους αδερφούς του ένα. Φαντάζεστε, ποιον έχουμε αδερφό. Προσέξτε, ποιον έχουμε αδερφό. Είναι ελεήμον γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό, εις το ηλάσχες τας αμαρτίας του λαού. Για να γίνει, λέει, τι, ελεήμον και πιστός αρχιερεύς. Είπαμε ότι ο μόνος αρχιερεύς είναι ο Χριστός, έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτοί που το μιμούνται. Και γιατί να το κάνει αυτό, εις το ηλάσχες τας αμαρτίας του λαού, για να μπορεί, τι, προσφέροντας τον εαυτό του θυσία, σαν αρχιερεύς, να συγχωρεθούν των ανθρώπων οι αμαρτίες. Και πώς έγινε αυτό, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό, ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής, επειδή ο ίδιος έπαθε. Δύναται της πειρασμένης βοήθησης. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Δεν θα βοηθήσουμε τον άλλον από τα λόγια μας, από αυτά που εμάθαμε και λέμε, ή αν θέλετε διαβάσαμε και λέμε, αλλά από αυτά που ζήσαμε. Ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειρασμένης βοήθησης. Αλλιώς δεν δίνεται. Αλλιώς δεν πληροφορείται ο άλλος. Αλλιώς δεν έχει τι να τον πει. Λοιπόν, ο Χριστός τώρα, για να φύγει κάθε υποψία μας, δική μας, από πάνω του, ότι ποιος είναι αυτός, από πού ήρθε, τι ήρθε, πώς έγινε, έγινε και άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος. Και γι' αυτό μας καθάρισε. Βλέπετε ότι μέσα στη Σαρακοστή συνεχίζει, έτσι, η χριστοκεντρική μας κατήχηση, γιατί τα πάντα είναι Χριστός, γιατί βαδίζουμε σε λίγες μέρες το πάθος Του και στην Ανάστασή Του, διότι από εκείνον όλα περνάνε, και οτιδήποτε άλλο ακουστεί μες στην Εκκλησία, ξέρω εγώ, αγάπη, χαρά, ελπίδα, αυτά, πρέπει να έχουν εκείνον αφορμή. Αλλιώς είναι γενικές ιδέες. Τι θα πει αγάπη, και τι θα πει χαρά, και τι θα πει ειρήνη, και τι θα πει, έτσι, γενικές ιδέες. Επειδή όμως όλα αυτά για μας έχουν αφορμή αυτό το πρόσωπο, γι' αυτό φροντίζει η Εκκλησία, αν θέλετε, αυτόν τον καιρό, όσο πάμε προς το πάθος, να τονίζεται το πρόσωπο αυτού, γιατί αυτός είναι τα πάντα και εν πάση Χριστός. Και αν δεν είχαμε αυτό, να σας το πω κι αλλιώς, θα ήμασταν σαν την Παλαιά Διαθήκη. Μόλις γινόταν κάτι, θα πέφτει μια φωτιά, θα τελειώνει η υπόθεση. Ενώ τώρα όλα ευκαιρίες είναι. Πάρει και μια ευκαιρία, πάρει και άλλη ευκαιρία, πάρει και άλλη ευκαιρία. Βλέπετε, είχε ευκαιρίες πολλές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι. Παμπούμ. Τελείωνε η υπόθεση. Σου λέει, ας πρόσεχες. Ας ήξερες. Επειδή όμως ο Χριστός μπαίνει στη μέση, αυτά δεν ισχύουν για μας. Εμείς ζούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι η μετάνοια. Όταν θες, μπορείς τα πάντα να ανατρέψεις. Όταν δεν θες, ακολουθείς την ουσία την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται μετά ο κεραυνός και λες, από πού ήρθε ο κεραυνός. Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, θα παρακολουθήσουμε φυσικά αύριο το γεγονός, έτσι, του Ευαγγελισμού εις Θεοτόκο, μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπως έχει καθιερωθεί, να απαγγέλλεται και στις παρακλήσεις και ό,τι αφορά τα Ευαγγέλια της Παναγίας μας, έτσι. Να πάμε λοιπόν, έχει το κείμενο μπροστά σας, στο πρώτο κεφάλαιο, του κατά Λουκάνου Ευαγγελίου, 24-38, και πολύ γρήγορα περάσουμε έτσι τη διήγηση, την οποία όλοι ξέρετε, το πως η Παναγία ευαγγελίστηκε τον Χριστό και δεν είπε όχι, γιατί μη σας φαίνεται παράξενο, θα μπορούσε να πει όχι. Μπορούσε να πει όχι. Πήγαινε ο Άγγελος, αυτό εκείνο, θα το πούμε παρακάτω, όχι, ευχαριστώ, δεν μπορώ. Γιατί εμείς δεν λέμε όχι. Πόσες φορές λέμε όχι στον Χριστό. Θα μπορούσε και αυτή να πει, δεν μπορώ, ευχαριστώ πολύ. Αυτή που την περίμενε ο Χριστός, θυμάστε, και ο Πατέρας, και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, πότε θα έρθει, ο Πατέρας, πότε θα έρθει, για να στείλει τον Υιό.
Ήρθε λοιπόν. Και αφού ήρθε, έχουμε και λέμε. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο που μας περιγράφει, από εκεί παίρνουμε, γράφουν και άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά παίρνουμε από εδώ εμείς το συγκεκριμένο περιστατικό, ο οποίος Λουκάς δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Σύριος, έτσι, από την διόχη της Συρίας. Και ξέρει καλά τα ελληνικά και μιλάει κάπως αλλιώς. Λοιπόν, μετά δε τα αυτά στα σημέρας, έτσι, ποιας ημέρας, όταν είχε πάει ο άγγελος στον προφήτη Ζαχαρία μέσα στο ιερό και του είπε θα κάνεις παιδί. Και εκείνος, επειδή δεν πίστεψε, λοιπόν, μετά δε ταύτα στα σημέρας, αυτά που είπαμε προηγουμένως, συνέλαβε Ελισάβε τη γυνή αυτού και περιέκρυβε αυτήν μήνας πέντε. Η Ελισάβετ έμεινε άγγιος και επειδή είναι μεγάλη σε ηλικία, άλλοι λένε 60, άλλοι 90, αλλά είτε 60 είτε 90 είναι πάρα πολλά, κρυβότανε, για να μην πούνε οι άλλοι ότι είσαι άγγιος, πώς έμεινες άγγιος κτλ. Μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκε ο Κύριος εν ημέρες, έσαι επίδεν αφελήν του όνει δόμιον ανθρώπης. Έλεγε πάλι όμως αυτούς οι οποίοι ανακάλυπταν και τη συνέχεια ήταν ότι έκανες παιδί, ότι δοξάζω τον Θεό, ότι αυτά μου τα έκανε ο Κύριος σε αυτές τις ημέρες, τις οποίες προσέξτε, επίδεν αφελήν του αιωνιδός μου εν ανθρώπης, που επέλεξε να αφαιρέσει, αφαιρώ, από το ρήμα αφαιρώ, από και έρω, τι, το αιωνιδός, την τροπή που είχα στους ανθρώπους. Και λέγανε όλοι αυτή είναι στήρα, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Έτσι. Εν δε το μηνύ το έκτο, είπαμε πέντε μήνες κρυβότερα, στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ. Προσέξτε, παράλληλα το αναφέρει το γεγονός ο Ευαγγελιστής Λουκά. Ενώ αναφέρεται στον πρόδρομο πώς συνελήφθη, λέει, τον έκτο μήνα λέει, πήγε ο άγγελος στη Ναζαρέτ. Προς Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή, προσέξτε. Πάει πολύ περιγραφικά. Δεν λέει πήγε στην Παναγία και μιλάει σαν να είναι μια άγνωστη. Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή, έτσι, ο όνομα Ιωσήφ. Μια Παρθένων λέει που αραγωνιάστηκε έναν άντρα, τον Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, ο οποίος καταγόταν από τον οίκο Δαβίδ. Και το όνομα της Παρθένων Μαριά. Θα ρίσκει ήταν μια άγνωστη. Και όντως ακόμα είναι μια άγνωστη, προσέξτε. Και εις αυτόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Και χαριτωμένη είναι, θα σας το πω σε απλή μετάφραση, χαριτωμένη με, αλλά και χαριτωμένη. Δηλαδή, με όλες τις χάρες επάνω. Έτσι για να το θυμάστε, να το ερμηνεύετε σωστά. Και χαριτωμένη, δηλαδή πολύ χαριτωμένη. Χαίρετε χαριτωμένη, έτσι. Ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή. Ευλογημένη, ξεχωρισμένη. Εσύ λέει, πήκε ο άγγελος μου, ξαφνικά προσέξτε, ένα κοριτσάκι τώρα 16 χρονών, που μόλις έφυγε από τους γονείς της και πήγε σε έναν ο οποίος την αραγωνιάστηκε μεγάλος άντρας κτλ. Βέβαια, ο εσύ ήταν ευγενικός άντρας, προστατευτικός, πολύ καλός, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα σοκ. Βλέπει και τον άγγελο μπροστά, χαίρε και χαριτωμένο ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναίξη, πάει, έμεινε στον τόπο. Αν ήταν μία από εσάς, θα έμεινε στον τόπο. Άρα δεν ήταν. Αλλά ούτε αυτή ήξερε τι ήταν. Προσέξτε τώρα. Και τι σημαίνει εδώ. Η δε ειδούσα διεταράχθη επί το λόγο αυτού. Ταραχή. Τι έγινε. Και διελογίζεται ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Από πού έρχεται αυτός ο χαιρετισμός, αυτό το χαίρε και χαριτωμένο, τι σημασία έχει. Ποταπός, από πού, πώς, τι, γιατί. Και είπε ο άγγελος αυτή, μη φοβού Μαριά, έβρες γάρ χάρη παρά το Θεό. Μαριά λοιπόν είναι το όνομα της Παναγίας, έτσι, το εβραϊκό, το οποίο κατά έναν, έτσι, πολύ σοφό δάσκαλο,
του Ευαγγελίου σημαίνει τα αρχικά του, Μαρία, μόνη, προσέξτε, μόνη, αμή, αλφα, αυτή, ρο, ρίεται, ιού, ιός είναι το δάγκο μας σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε εμείς τον ιό, που είναι η, από την ίωση και η ίωση, αλλοτρίου, ποιος είναι ο αλλότριος, ο διάβολος. Μόνη αυτή ρίεται, ιού, αλλοτρίου. Τα αρχικά, τι σημαίνουν το όνομα της Παναγίας, ότι η μοναδική αυτή είναι η οποία μπορεί να μας γλιτώσει από το δάγκωμα, από το δηλητήριο του εχθρού. Φοβερό, έτσι. Και ειδού, συλλήψει εγκαστρή και τέξιον. Ακούστε τώρα οξύμορο σχήμα. Τι λέει, μη φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα, μόνο το Θεό θα γεννήσεις. Φοβερό, ε. Δηλαδή, εγώ σε μπαίνω τώρα στη θέση της. Κοίταξε, μη στεναχωριέσαι, όλα καλά είναι, θα γεννήσεις τον Θεό. Χωρίς να έχει κάνει ακόμα συνέβρεση με άντρα και ποτέ φυσικά δεν είναι. Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Το σοκ είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά από πίσω κρατούσε ο Θεός, καταλάβατε. Θα μπορούσε να έχει ξεψυχήσει η Παναγία με τόσο μεγάλο σοκ που είχε εκείνο. Αλλά κρατούσε ο Θεός από πίσω. Όπως μας κρατάει και εμάς τώρα. Και κάθε γυναίκα η οποία ακούει ξαφνικά ότι είναι έγκυος και ενδεχομένως συγκλονίζεται, έτσι, για κάποιο λόγο. Ούτως, ναι, και ειδού συλλήψει, έτσι, εγαστρή, θα συλλάβεις την κοιλιά σου και τέξιον, θα γεννήσεις ιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Κατανοητά, έτσι. Ούτως έστε μέγας και θα ονομαστεί, προσέξτε, όχι θα είναι απλώς, θα ονομαστεί από τους άλλους Υιός υψής του. Θα τον αναγνωρίσουν, δηλαδή θα αναγνωριστεί. Έτσι. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Το πήραν αυτό μετά οι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και πού το βάλαν, στη δεύτερη μάλλον. Το βάλουν στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστης. Κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας αυτού, ού κέστησε. Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελο, πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ού γινώσκου. Βλέπετε, είναι απλά τα πράγματα. Η Παναγία μας ήταν φωτισμένη με, αγιασμένη με, δε, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει. Πώς θα γίνει αυτό, αφού εγώ δεν έμεινε άγγελος όπου κανέναν. Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε αυτή. Πνεύμα Άγιον επιλέψετε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσεις. Θα θύλει το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, θα το πετάξει ο Θεός απάνω σου, επελεύσετε και θα σε σκιάσει σαν ένα σύννεφο πάνω και θα σε κάνει ο έτσι, επισκιάσεις. Δια το γενόμενον Άγιον Υιό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Έτσι, για αυτό το λόγο Υιός Θεού θα κληθεί το γενόμενο, αυτό το οποίο θα προκύψει. Και ειδού η Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρι αυτής και ούτως μην έκτωσε στην αυτή την καλωμένη στήρα. Και της λέει ο άγγελος και ένα σημάδι για να το καταλάβει. Λέει άντε μένα δεν με πιστέψεις, σου λέω θα πας να βρεις την Ελισάβε η οποία είναι, προσέξτε, η συγγενή σου και θα βεβαιωθείς ότι αυτή σε μεγάλη ηλικία είναι έγκυος. Έτσι. Και μάλιστα ότι θα τη δεις ότι είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Κάπως και έγινε, έτσι. Ότι ούκ αδυνατήσει παρά το Θεό πάρημα. Και αυτό να το ξέρεις ότι εγώ σου μεταφέρω τα λόγια του Θεού και δεν πρόκειται να δυνατήσει κανένας λόγος του Θεού. Θα είναι πάντα δυνατός. Είπε δε Μαριά, και εδώ είναι τώρα η συνωνιστική απάντηση στο πρώτο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου που αφορά μέσα εμάς, προσέξτε, σαν εκπρόσωπος όλου του κόσμου, η Παναγία είπε, με ελεύθερη βούληση, απόλυτη, γιατί κοιτάξτε, σαν κοριτσάκι μιλούσε, δεν μιλούσε ότι ξέρεις εγώ το πήρα το νόημα, οπότε θα σας απαντήσω ανάλογα, και απαντάει, προσέξτε, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό με κατά το αίμα σου. Τελείωσε.
Αυτό είναι πρέπει να λέει ο καθένας από εμάς μετά από αυτό το περιστατικό. Και φυσικά απήλθε να παυτίσει ο Άγγελος. Και έφυγε ο Άγγελος, ξέροντας ότι όλα έγιναν σωστά. Αυτός είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Είναι η απαρχή της σωτηρίας μας. Στο απολυτίκιο θα το καταλάβετε. Σήμερα τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων ξεκινάει η σωτηρία μας, δηλαδή, έτσι, από αυτό το γεγονός. Γιατί εξαιτίας της Παναγίας θα προκύψει ο Χριστός. Έτσι. Αυτά τα ολίγια, γερή να είστε, καλή Κυριακή, καλή φώτιση και θα πούμε και ονόματα από ό,τι μου θυμήσατε, όλοι όσους σας είπα να μου θυμίζετε. Θέλω να προσεύχεστε για την Μυρτώ, έτσι, και για την Ελένη που πέθανε σε μικρή ηλικία σχετικά, 39 ετών, και άφησε και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο, ας πούμε, θα το στηρίξει ο πατέρας του και οι προσευχές μας, έτσι, η Ελένη και η Μυρτώ. Αυτά, Παναγία μαζί σας, με το καλό αύριο.